Καταρχήν βλέπω στο αγροτήριο οι περισσότεροι είναι ορθοπαιδικοί και έμπειροι συνάδελφοι, οπότε δεν θα έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα καινούργια, τα είναι γνωστά πράγματα. Να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε λιγάκι για την ορθοπαιδική στο γόνατο. Είναι καταρχήν μία από τις πιο πετυχημένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Είναι η επεμβάση μαζί με την επέμβαση του ισχύου, η οποία πραγματικά αλλάζει τη ζωή του αρρώστου. Ποιο είναι το πρόβλημα και πώς φτάνουμε να μιλάμε για την ορθοπλαστική? Συνήθως δημιουργούνται κάποιες χόνδρινες βλάβες, και θα δούμε για ποιους λόγους παρακάτω, οι οποίες καταστρέφουν την άρθρωση και δημιουργούν μια σημαντική δυσλειτουργία και όσον αφορά το εύρος κίνησης, αλλά και όσον αφορά την καθημερινότητα. Εδώ βλέπουμε ακτινολογικά τα ευρήματα. Στα αριστερά μας βλέπουμε ένα φυσιολογικό γόνατο, το μεσάρθριο διάστημα είναι φυσιολογικό, και δεξιά βλέπουμε ένα γόνατο το οποίο έχει αρθρίτιδα. Πώς έχει εξαλειφθεί το μεσάρθριο διάστημα, που σημαίνει ότι έχει φαγωθεί ο χόνδρος, έχει διαλυθεί και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα στον ασθενή. Τι σημαίνει οστεοαρθρίτιδα? Καταρχήν είναι μία πάθηση συνοτικά από μόνη της, η οποία είναι με το πέρασμα του χρόνου γίνεται η εκφύλιση του χόνδρου και δημιουργείται οστεοαρθρίτιδα. Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες, όπως η μετατραυματική αρθρίτιδα. Όταν λέει στην ηλικία μας, σε νεότερη ηλικία, έχουμε υποστεί κάποιες βλάβες, είτε κάποιο κάταγμα, είτε κάποια συνδεσμική κάκωση, είτε ρήξη μηνίσκου, αλλά υπάρχει ένας τραυματισμός στο γόνατο, ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου επιφέρει την φθορά του χόνδρου. Μία άλλη σημαντική κατηγορία είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιο ρευματολογικό πρόβλημα. Αυτοί οι ασθενείς κάνουν πολύ συχνά διάφορες φλεγμονές στις μεγάλες αρθρώσεις και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάλι την καταστροφή του χόνδρου. Και υπάρχουν και διάφορες ανατομικές ανομαλίες όταν κάποιο γόνατο είναι πολύ βλεσό ή πολύ ρευό. Όλοι αυτοί οι λόγοι δηλαδή οδηγούν στην καταστροφή της άρθρωσης. Ποια είναι η λύση? Η τελική λύση, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι η ολική αρθροπλαστική, δηλαδή η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με μια τεχνητή άρθρωση. Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Να πούμε καταρχήν τις ενδείξεις για το χειρουργείο. Με το πέρασμα του χρόνου και όσο μεγαλύτερη είναι η φθορά, αρχίζει ο πόνος και γίνεται πολύ πιο έντονος και εμποδίζει την καθημερινότητα του αρρώστου. Έχει σημαντική δυσκαμψία, τον εμποδίζει στο να βαδίζει, στο να ανεβοκατεβαίνει σκάλες και η ζωή του συνολικά έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Στα αρχικά στάδια, μπορεί με κάποια συντηρητικά μέσα, όπως με αντιφλεγμονώδη παυσίπονα, να υπάρχει μια ύφεση των συμπτωμάτων και να μπορεί ο ασθενής να συνεχίσει την καθημερινότητά του. Στο τέλος όμως, όπως είπαμε, η χειρουργική επέμβαση δυστυχώς δεν μπορεί να αποφευθεί. Ποιος είναι ο στόχος και γιατί κάνουμε ένα χειρουργείο σε έναν ασθενή? Όπως είπαμε, έχει αλλάξει η καθημερινότητά του, η ποιότητα ζωής του, λόγω του πόνου καταρχήν. Άρα, ο στόχος είναι η εξάλληψη του πόνου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα, δηλαδή να μπορεί ο ασθενής να λυγίζει το πόδι του και να τον τόνει φυσιολογικά και να επανέλθει στις δραστηριότητές του. Τα αποτελέσματα που έχουμε και εμείς και παγκοσμίως, όπως θα δούμε, είναι πάρα πολύ καλά και επιτρέπουν πλέον πάρα πολλά πράγματα. Ο ασθενής που θα κάνει μια ολική αρθροπλαστική μπορεί να έχει σχεδόν μια φυσιολογική ζωή. Μπορεί να βαδίζει όσο θέλει, να μην πονάει καταρχήν, να ανεβοκατεβαίνει σκάλες, να έχει αθλητικές δραστηριότητες. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι παίζουν τένις, κάνουν τζόκινγκ, έχουν διάφορες δραστηριότητες. Να είναι αυτόνομος, δηλαδή να μην χρειάζεται τη βοήθεια άλλων ανθρώπων για τις καθημερινές του ανάγκες. Πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για να έχουμε μια επιτυχημένη επέμβαση πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό μηχανικό άξονα, να βελτιώσουμε τον άξονα που συνήθως το γόνατο χάνει τον άξονα του, είτε ρευοποιείται είτε βλοσοποιείται, ανάλογα με την προϋπάρχουσα πάθηση, και να έχουμε και ένα σταθερό γόνατο ή τον balance των μοναχών μορίων, πλέον. Επιτυγχάνοντας αυτά τα δύο πράγματα, έχουμε ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Η ιστορία της αρθροπλαστικής ξεκινάει πάρα πολύ πάλι, από το 1890. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπήρχαν κάποιες προθέσεις αρκετά ογκώδεις, επίσης ήταν πολύ φαντόδοντο. Όντως, τόσο παλιά είχαμε τις πρώτες επεμβάσεις, όλες αυτές οι προθέσεις σταθεροποιούνταν με γύψο και με ρετσίνη. Ήταν, όπως βλέπετε, πολύ ογκώδεις προθέσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν αφαιρεθεί οι μοιραίοι κόνδυλοι και οι κλιμαίοι κόνδυλοι. Άρα ήταν αρκετά έτσι ακροτηριαστιακές επεμβάσεις, αλλά ήταν πολύ προχωρημένες για εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια χρησιμοποιηθήκαν διάφορα υλικά. Βλέπουμε ότι όλες αυτές οι
οι προθέσεις, σε αντίθεση με τις σημερινές, ήταν προθέσεις οι οποίες ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους, αυτές οι πρώτες προθέσεις. Γιατί τότε δεν μπορούσαν, δεν ξέρανε τον ορισμό να εξισορροπήσουν, να κάνουν τον μπάλανς των μαλακών μορίων και όλα αυτά και πηγαίνανε σε αυτές τις ολόκληρες προθέσεις. Οι πρώτες προθέσεις επιφανείας που μοιάζουν με τις σημερινές, δηλαδή που άλλαξε η ιστορία των συνδεδεμένων προθέσεων, γίνανε περίπου το 1970 από ένα μαθητή του Τσάνλεϊ και εκεί πλέον αρχίσαμε και είδαμε τις προθέσεις της επιφανείας, οι οποίες σταθεροποιούνταν στην αρχή με τη σημερινή. Η πρώτη πρόθεση, η οποία μοιάζει αρκετά με τις σημερινές, έγινε το 1970. Και εδώ πέρα εφαρμόστηκε πρώτη φορά αυτό που λέμε εμείς το flexion και το extension gap, δηλαδή να υπάρχει το ίδιο κενό και στην κάμψη και στην έκταση και να υπάρχει μια πολύ καλή εξισορρόπηση των μαλακών μορίων. Δηλαδή είναι η πιο κοντινή πρόθεση στα σημερινά μας δεδομένα, που είναι και οι δύο βασικοί, έτσι, δύο πολύ βασικοί παράγοντες για την επιτυχία της ολικής αρθροπλαστικής οργάνωσης, δηλαδή το flexion και το extension gap. Αν και μερικοί πιστεύουν ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό, εγώ πιστεύω ότι είναι, και το balance των μαλακών μορίων. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι προθέσεων. Προθέσεις οι οποίες κρατάμε τον οπί στο χέαστο, προθέσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να κρατήσουμε τον οπί στο χέαστο. Θα τα περάσουμε λίγο πιο γρήγορα αυτά και υπάρχουν και οι προθέσεις, αυτές είναι όλες προθέσεις επιφανείας και υπάρχουν και οι προθέσεις περιοριστικού τύπου. Δηλαδή πάλι πάμε στις αρχικές προθέσεις που είπαμε στην αρχή, στις συνδεδεμένες, γιατί εκεί πλέον έχουμε κάποια άλλα προβλήματα, δηλαδή δεν έχουμε ένα γόνατο με φυσιολογική φθορά. Έχουμε αρχίσει και έχουμε προβλήματα με τους πλάγιους συνδέσμους, είτε πολύ μεγάλες παραμορφώσεις σε ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα και πρέπει υποχρεωτικά να πάμε, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε, να πάμε στις προθέσεις τις πιο ογκώδεις, οι οποίες όπως θα δούμε στη συνέχεια πρέπει να αφαιρεθεί και αρκετό οστούν, το οποίο σε περίπτωση να θεωρήσουν πλέον κάνει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Εδώ θα δούμε στη συνέχεια κάποιες προθέσεις, είναι οι προθέσεις επιφανείας, με τη διατήρηση του πιστίου ή χωρίς τη διατήρηση του πιστίου, εδώ πέρα χωρίς διατήρηση του πιστίου. Θέλουμε ακόμα και τον οπί στο χειαστό, αν μπορούμε να το κρατάμε, γιατί ο τρόπος που θα πρέπει να αφαιρέσουμε ένα οστικό τεμάχιο σημαντικό από το μυρό είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε μια μελλοντική επέμβαση την οποία θα κάνει ο ασθενής. Άρα, όσο λιγότερη οστική βλάβη, όσο λιγότερο οστού να αφαιρέσουμε, τόσο καλύτερες είναι οι προοπτικές για ένα δεύτερο χειρουργείο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως αν έχει αφαιρεθεί η επιγονατίδα, κάποιοι ασθενείς που έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, οι οποίοι δεν έχουν καλό πίστιο χειαστό, εκεί πρέπει να πάμε στο posterior, όπως και ασθενείς που έχουν τραυματιστεί στο παρελθόν και δεν έχουν καθόλου πίστιο χειαστό. Εκεί εκ των πραγμάτων θα πάμε στις προθέσεις με το posterior stabilizer. Εδώ είναι οι προθέσεις που είπαμε επιφανείας, θα προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ είναι μια άλλη κατηγορία προθέσεων, οι προθέσεις οι οποίες πάλι είναι επιφανείας, αλλά έχουν ένα κινητό πλατό. Υπήρξε μια μεγάλη έτσι επανάσταση το περίπου το 90 με το 2000, όπου όντως υπήρχαν πολύ μεγάλες σειρές που δίνανε πολύ καλύτερα αποτελέσματα στις προθέσεις με το κινητό πλατό. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου, από ό,τι αποδείχθηκε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και στις προθέσεις της επιφανείας με το σταθερό πλατό. Δεν είχαμε αυτό τον μεγάλο ενθουσιασμό που είχαμε στην αρχή. Πάντως είναι μια πολύ καλή πρόθεση, δίνει λίγο μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης από ότι με το σταθερό πλατό πλαστικό, αλλά συνολικά τα αποτελέσματα δεν είχαν πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που πιστέψαμε στην αρχή. Είχε μια τεράστια σειρά και ο Παπαχρήστου με τα LCS, στην οποία τα είχαν παρακολουθήσει πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά τελικά σήμερα από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη διαφορά. Πάμε τώρα στις προθέσεις, όπως λέμε ότι είναι πιο ογκώδεις προθέσεις, είναι αυτές οι συνδεδεμένου τύπου. Εδώ λοιπόν πηγαίνουμε σε περιπτώσεις όπου έχουμε ανεπάρκεια του ενός πλαγιού συνδέσμου και του προστίου χειαστού, είτε έχουμε κάποιες άλλες συνδεσμικές βλάβες, δεν έχουμε τους πλαγιούς συνδέσμους ουσιαστικά για να μας σταθεροποιήσουν το γόνατό μας. Μοιραία είναι προθέσεις πιο μεγάλες, πιο δύσκολες, να το πω έτσι εισαγωγικά, για μελλοντικά προβλήματα των ασθενών. Όσο μπορούμε να τις αποφεύγουμε, αλλά όταν υπάρχει συγκεκριμένες ενδείξεις, πρέπει να πάμε κατευθείαν σε αυτή την πρόθεση, γιατί αν πάμε στις επιφανείες θα έχουμε ένα φτωχό αποτέλεσμα ή θα έχουμε άλλα πολύ πιο σημαντικά θέματα. Και πάμε και στις συνδεδεμένες, όπου πλέον εδώ πέρα πάμε στην αρχή της ιστορίας της αρθροπλαστικής με πολύ ογκώδεις προθέσεις.
όπου έχουμε πολύ μεγάλη αστάθεια ή συνήθως τα χρησιμοποιούμε στις αναθεωρήσεις, δηλαδή σε δεύτερα χειρουργία, που πλέον υπάρχουν πολλές βλάβες συνδεσμικές και πρέπει υποχρεωτικά να πάμε σε αυτή τη σπάτια, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά πιθανόν μυλωτικό χειρουργείο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο ή σε μια, πιθανή φλεγμονή. Εκεί τα πράγματα πλέον είναι τραγικά, δηλαδή υπάρχουν εργασίες που σε φλεγμονές επί εντομόντερ έχουν και ένα 20% ακόμα και ακροτηριασμούς. Δηλαδή είναι επεμβάσεις τις οποίες αν μπορούμε πρέπει να τις αποφεύγουμε. Στη συνέχεια υπάρχουν κάποιες προσπελάσεις, συνήθως είναι η έσω παραπηγονατιδική και αυτοί ακολουθούμε οι περισσότεροι με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις χωρίς να επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Και υπάρχει και έξω παραπηγονατιδική, χρησιμοποιείται σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, σε κάποια πάρα πολύπλες αγώνατα, συνήθως όμως πλέον έχει εγκαταληφθεί τώρα. Εδώ βλέπουμε διάφορες προσπελάσεις. Φτάνουμε στην αποκατάσταση. Είναι σημαντικό πλέον να ελέγχουμε τον μετεγχειρητικό πόνο του αρρώστου και αυτό το μπορούμε να το πετύχουμε σημαντικά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί ο ασθενής να αρχίσει από την πρώτη μέρα την κινητοποίηση στο γόνατο και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και για να μείνει πίσω. Γιατί ένα σημαντικό πρόβλημα που θα δούμε στη συνέχεια είναι η δυσκαμψία που μπορεί να προκληθεί και η αγκύλωση σε μια ολικερπωστή που είναι μια συχνή επιπλοκή και μια δύσκολα αντιμετωπίσιμη επιπλοκή. Άρα η αναργησία μετεγχειρητική είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς κάνουμε μια διήθηση με τοπικό αναισθητικό αμέσως μετεγχειρητικά. Επίσης κάνει η κυρία Σπετσάκη ένα μοιραίο μπλοκ και ισχυαγό ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ τις πρώτες 48 ώρες, έτσι ώστε να έχει ελάχιστο πόνο ασθενής και να μπορεί να αρχίσει άμεσα την κινητοποίηση. Έχουμε παρατηρήσει ότι αυτό τον επηρεάζει πάρα πολύ ψυχολογικά. Δηλαδή, αν την πρώτη, δεύτερη μέρα δει ότι δεν πονάει και αρχίζει και κάμπτει το πόδι μόνος του, τον επηρεάζει πάρα πολύ. Ενώ αν πονάει πάρα πολύ παλαιότερα που δεν κάναμε όλα αυτά τα πράγματα, και πόναγε πάρα πολύ την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, αυτό τον φρέναρε. Δεν τον άφηνε μετά ψυχολογικά να πάρει προς. Οπότε το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε άμεσα τη φυσιοθεραπεία. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε τη φυσιοθεραπεία, τόσο πιο σύντομη είναι η αποκατάσταση, γιατί με το πέρασμα του χρόνου και όσο ο ασθενής δεν μπαίνει αμέσως στη λογική της κινησιοθεραπείας, αρχίζει σιγά σιγά δυσκαμψία. Αν έχει κάποιος λίγο πιο ευαίσθητος ή είναι ένα γόνατο λίγο πιο στιφ, χάνουμε το τρένο και μετά μπλέκουμε σε περιπέτειες. Η συνολική αποκατάσταση είναι περίπου στις 30 ημέρες. Είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει ο ασθενής να κάνει την κινησιοθεραπεία του, να περπατάει με τις βακτηρίες του ή με το οποίο ανάλογα με την σωματική του διάπλαση, έτσι ώστε να μην φορτίσει 100% το πόδι. Λογικά ένας ασθενής ο οποίος έχει ένα καλό μυοσκελετικό σύστημα και δεν υπέρβαρος, στις 30 ημέρες είναι ικανός να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είναι σημαντικό πριν φύγει από το νοσοκομείο να μάθουμε τον ασθενή, αν το επιτρέπει η ηλικία του και ο σωματότητα του πόστου, ακόμα και να κατεβαίνει τις χάρες. Τα αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο ασθενής σταματάει να πονάει. Έτσι, είναι το πιο σημαντικό και αυτός είναι και ο λόγος ουσιαστικά που έρχεται για να χειρουργηθεί. Ο πόνος είναι αυτός που τον περιορίζει. Και ο πόνος είναι και το βασικό του σύμπτωμα και είναι και αυτό που του παίρνουμε εμείς και τον βοηθάμε να συνεχίσει τη ζωή του. Είναι το ότι έχει ένα πολύ καλό εύρος κίνησης, άρα μπορεί να καθίσει στην καρέκλα, στο αυτοκίνητο με το πόδι λυγισμένο, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε. Μπορεί να περπατήσει όσο θέλει πλέον, δεν έχει κανένα περιορισμό κατά τη βάδιση και στις σκάλες. Εννοείται ότι οδηγεί και έχουμε και πάρα πολλούς ασθενείς πλέον, οι οποίοι έχουν και κάποια ήπια αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε ανθρώπους 70-75 χρονών, οι οποίοι τους αρέσει να παίζουν λίγο τένις, να κάνουν τζόκινγκ ή οτιδήποτε. Δεν απαγορεύεται κάτι από όλα αυτά. Έχουμε άλλους που τους αρέσει ο χώρος. Άρα όλα αυτά επιτρέπονται. Και το σημαντικότερο είναι ότι ζει φυσιολογικά και ότι πάβει να εξαρτάται από τρίτους, από τα παιδιά του, από φίλους ή από συγγενείς. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, στις επιπλοκές τις οποίες μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα χειρουργεία. Και γι' αυτό είναι σημαντική η εμπειρία, όπως τα ξέρει ο κ. Μπουτίνης πολύ καλά, έτσι στο να αποφεύγουμε κάποια πράγματα ή να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε άμεσα. Υπάρχει η ενδοβάφητη φλεβική θρόμβωση και γι' αυτό είναι σημαντικό να κινητοποιούνται πολύ άμεσα οι ασθενείς. Όσο πιο άμεσα κινητοποιηθούν και όσο πιο άμεσα ξεκολλήσουν από το χρεμάτι, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες. Η έκτοπη οστεοποίηση,
κάποια αγκιακή βλάβη, πολύ σπάνια μπορεί να συμβεί. Η πάρη του περονιαίου, το λένε για 1%, είναι κάτι πολύ πιο σπάνιο. Είναι, όλα αυτά τα χρόνια να το έχουμε δει μια φορά στο χάρτη, πολύ σπάνιο. Η δισκαμψία είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Η δισκαμψία είναι μια πολύ σημαντική επιπλοκή. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία το balance, το flexion extension gap και άμεσα να είμαστε από κοντά στον ασθενή να κινητοποιηθεί και να κάνει τα, αυτά που πρέπει, ώστε τον πρώτο μήνα να τελειώνει με αυτήν την υπόθεση. Ρήξη εκτατικού μηχανισμού. Εγώ έχω δει μια φορά με το. Είναι και αυτό πολύ σπάνιο. Η επούλωση του τραύματος. Και αυτό πάλι, εντάξει, εξαρτάται αν είναι διαβητικοί οι ασθενείς, αν έχουν κάποια ρευματοπάθεια και παίρνουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες κορτιζόνης που έχουν ένα κακό δέρμα. Εκεί θέλει λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Και κάτι τελευταίο είναι οι αλλεργίες στα υλικά. Είναι πολύ πιο σπάνιο από 1% που δείχνει. Εμάς μας αντιμετωπίσαμε μια τέτοια περίπτωση και μάλιστα το έχουμε δημοσιεύσει κιόλας. Ήταν μια ασθενή η οποία χειρουργήθηκε κάπου αλλού και στις πρώτες εβδομάδες παρουσίασε μια φοβερά μεταλλική γεύση στο στόμα της, τρομερή φαγούρα στο γόνατο και σε όλο το σώμα. Είναι πολύ δύσκολο να πάει το μυαλό σου στην αλλεργία από τα υλικά και αντιμετωπίστηκε, πήρε κορτιζόνες, πήρε φάρμακα για αλλεργίες, πήρε ψυχοφάρμακα, πήρε τα πάντα. Έφτασε σε εμάς. Εμείς ευτυχώς την υποψιαστήκαμε αμέσως και δώσαμε και πήγε αμέσως στο Σιγκούρ και είχαν όλα τα τεστ. Βρήκαμε την πρόθεση και είχαν όλα τα τεστ. Σε όλα τα μέταλλα που είχε η ολική ήταν αλλεργική. Πού πήγαμε όμως να την πατήσουμε, κύριε Μητούνη? Παραγγείλαμε την οξύνη μου την πρόθεση, η οποία είναι για αυτές τις περιπτώσεις, και την βάζω στο νοσοκομείο. Και εκείνη τη μέρα μας βοήθησε ο Θεός, δηλαδή ευτυχώς, και λέω, αφού είναι αλλεργική στα πάντα, πού ξέρεις ότι δεν είναι αλλεργική στο τσιμέντο? Τη διώχνω πάλι από το νοσοκομείο και ήταν αλλεργική και σε όλα τα τσιμέντα. Και βρήκαμε ένα τσιμέντο, λέει, θα την είχαμε χειρουργήσει και θα είχε πάλι, όχι τόσο έντονα, αλλά πάλι θα είχε προβλήματα. Και βρήκαμε μετά, έφυγε, δοκιμάσαμε όλα τα τσιμέντα, πέρασαν 15-20 μέρες και μετά την ξαναφέραμε και αφού βρήκαμε και το τσιμέντο, έτσι τη χειρουργήσαμε και η γυναίκα είναι πανευτυχής. Θέλει προσοχή και ψάξιμο οτιδήποτε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι που θα γίνει αναθεώρηση σε μια πρόθεση? Ένα 25% βλέπουμε, συνήθως είναι η άσυπτη χαλάρωση. Ένα σημαντικό ποσοστό είναι η πλεγμονή, που μπορεί να τύχει άμεσα διεγχειρητικά, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ή αιματογενώς σε δεύτερο χρόνο. Ένας άλλος σημαντικός λόγος μπορεί να είναι η δισκαμψία, που δυστυχώς τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σε γόνατα, ή να μην υπάρχει καλό balance των μαλακών μωρίων. Να πούμε τους πιο συχνούς λόγους για να προχωρήσουμε και όλες πιο σύντομα, αλλά είναι να υπάρχει μια συνδεσμική αστάθεια. Να πούμε και δύο κουβέντες για την μονοδιαμερισματική. Είναι κάτι σε εισαγωγικά καινούριο στον χώρο της αρθροπλαστικής. Είναι μια επέμβαση η οποία μας βοηθάει και μας δίνει πάρα πολλά θέματα. Απλά θα μου πείτε και την άποψή σας. Έχουμε την αίσθηση ότι λιγάκι έχουν ξεφύγει οι ενδείξεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι πολλές φορές οι εταιρείες, ο κ. Μητούνης το ξέρει καλύτερα, μας έχουν παρασύρει σε διάφορα πράγματα στο παρελθόν. Όπως ας πούμε τα κεραμικά κεφαλάκια πριν 20-25 χρόνια, τα οποία είχαν τεράστιες αποτυχίες και ξαναχειρουργούσαμε με τους ασθενείς. Γιατί μας λέγανε ότι έχει πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής, άρα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μετά με τις ολικές επιφανείες metal-on-metal. Μεγάλες εταιρείες όπως η DPUI, δηλαδή επώνυμες εταιρείες οι οποίες στο τέλος αποσύραν τα υλικά τους. Θέλει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, γιατί στο παρελθόν εμείς οι ορθοπαιδικοί την έχουμε πατήσει πάρα πολύ. Οι εταιρείες πάντα αυξάνουν λίγο τις ενδείξεις, έτσι ώστε για λόγους εμπορικούς να μπορούν να πουλήσουν. Η μονοδιαμερισματική ξεκίνησε ουσιαστικά, κύριε Μητούνη, δεν ξέρω να το λέω καλά, με τις ενδείξεις της οστοτομίας. Δηλαδή με αρθρίτιδα στο ένα διαμέρισμα, πλήρες εύρος κίνησης, καλή συνδεσμική κατάσταση, εδώ βλέπουμε μια χρονογραφία. Καταρχήν έχουμε τις προθέσεις που μας ταδιοποιηθούν με τσιμέντο, χωρίς τσιμέντο, με κινητό ή με σταθερό πλατό. Και εδώ πάμε στις ενδείξεις που λέγαμε τώρα. Οι ενδείξεις οι κλασικές για τη μονοδιαμερισματική ουσιαστικά ήταν να έχουμε ένα γόνατο γερό, καλή συνδεσμική κατάσταση, με πλαγίους συνδεσμούς και πρόσθετο και χεστό, να έχει ένα πολύ καλό εύρος κίνησης, να μην έχει δηλαδή μεγάλη δισκαμψία,
και να έχει αρθρίτιδα βασικά στο ένα διαμέρισμα ή να έχει τη λεγόμενη άσκηπτη νέκρωση που έχουμε βλάβει στο ένα διαμέρισμα. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή η ένδειξη για τη μονοδιαμερισματική. Και μέχρι εκεί τα πράγματα, εντάξει, αυτό θα το δείξουν και οι εργασίες μελλοντικά. Μετά εμφανιστήκαν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι διευρύνανε αρκετά τις ενδείξεις της μονοδιαμερισματικής. Πολλούς περιορισμούς από αυτούς που υπήρχαν στην αρχή τους έχουν αποσύρει, λένε ότι δεν είναι απαραίτητη. Και αρχίσαν να γίνονται έτσι, δηλαδή από ένα ποσοστό που είχαμε ένα 10-12% περίπου μόνο διαμερισματικών, φτάσαμε να έχουμε στο εντυπωσιακό 50%. Το οποίο δηλαδή σωστικά έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί οι ενδείξεις. Οι εργασίες μελλοντικά και τώρα θα δείξουν τελικά αν όντως πρέπει να ξεφύγουμε τόσο πολύ στις... Έχουμε φτάσει να βλέπουμε, κύριε Μπιτούνι, ας πούμε, μονοδιαμερισματική στο έσω διαμέρισμα και αλλαγή και της επιγονατίδας σε έναν άνθρωπο 80 χρονών. Αντί να κάνεις μια χρωμαστική που έχεις το κεφάλι του για πάντα ήσυχο, ησυχάζεις. Είναι έτσι. Υπερβολές. Έτσι. Ναι. Και δεν ξέρω και το πόσο έχουμε δικαίωμα, παρότι έχουμε την εμπειρία, να ξεφεύγουμε καμιά φορά πολύ στις ενδείξεις και να ταλαιπωρούμε με έναν άνθρωπο 80 χρονών, ο οποίος σίγουρα έχει φθορά και στο άλλο διαμέρισμα, δεν μπορεί να μην έχει κάποια βλάβη. Παρότι είναι πιο έντονη στο διαμέρισμα, πρέπει να του κάνεις μόνο διαμερισματική ή πρέπει να του κάνεις ειδική και να του εξασφαλίσεις την υπόλοιπη τη ζωή. Ή να το βάλεις στη διαδικασία σε 2-3 ή 4 χρόνια να ξαναχρειαστεί ένα χειρουργείο. Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε εμείς μόνοι μας τον εαυτό μας πολλές φορές, γιατί όπως σας είπα, οι εταιρείες ανεβάζουν τις ενδείξεις, ανεβάζουν τις πωλήσεις και αυτή είναι η δουλειά τους. Σίγουρα όμως έχει σημαντικά πλεονεκτήματα η μονοδιαμερισματική. Αν οι ενδείξεις μπουν σωστά, έτσι, η πιο βασική, το πιο βασικό πλεονέκτημα ήταν ότι δεν χρειαζόταν καθόλου μετάγγιση. Αυτό πλέον τώρα ισχύει και στις αρθροπλαστικές, έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό 98% δεν μεταγγίζεται κανένας ασθενής. Σίγουρα όμως έχει άλλα πλεονεκτήματα, ότι διατηρούμε το οστικό υπόστρωμα, τη συνδυσμική κατάσταση, η οποία είπαμε ότι πρέπει να είναι καλή. Άρα είναι πολύ πιο εύκολη αποκατάσταση, πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο ανώδυνη. Έτσι, σίγουρα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Η νοσηλεία είναι πολύ μικρότερη. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες, δεν τις αναφέρω μόνες τώρα. Κάποιες εργασίες μιλάνε ότι οι μονοδιαμερισματικές δεν έχουν δείξει μεγάλη αντοχή όπως αρθροπλαστική στον χρόνο. Άλλες λένε ότι έχουν εισάξει αποτελέσματα. Είναι νωρίς όμως, επειδή τώρα τελευταία έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ενδείξεις, νομίζω για να έχουμε ένα follow-up 10-15-20 χρόνια, θα το δούμε μελλοντικά αυτό. Έτσι, οι πιο συχνές ενδείξεις για αναθεώρηση σε μια μονοδιαμερισματική είναι καταρχήν η εξέλιξη, όπως είπαμε, σε έναν άνθρωπο 80 χρονών. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες βλάβες και στο έξω διαμέρισμα. Το πόσες θα είναι αυτές οι βλάβες και το ρισκάρουμε ή δεν το ρισκάρουμε. Εντάξει, το ότι μπορεί να γίνει μια άσυπτη χαλάρωση, αυτό μπορεί να γίνει και στην ολική αρθροπλαστική. Δεν είναι κάτι διαφορετικό ή να φθαρεί το πολυεθυλένιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η εξέλιξη της αρθρίτιδας στο άλλο διαμέρισμα. Έτσι, και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και εμπειρία, γιατί είναι ένα χειρουργείο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συχνό, άρα δεν έχουμε την εξοικείωση. Έτσι. Εδώ βλέπουμε τις αιτίες που είναι για αναθεώρηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε διάφορες εργασίες που μας δείχνουν ποσοστά πολλές φορές εφάμιλα με τις αρθροπλαστικές στη δεκαετία, αλλά όπως είπαμε η δεκαετία έτσι κι αλλιώς είναι ένα χρονικό διάστημα πλέον για τις αρθροπλαστικές, το οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα πρέπει να το δούμε μακροχρόνια. Ποιες είναι οι ενδείξεις, είπαμε, και πού πρέπει να προτείνεται, έτσι, και τι καταγραφές υπάρχουν σε όλες αυτές τις εργασίες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι για να έχουμε μια καλή εξοικείωση με την μονοδιαμερισματική θα πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό 20-30% ουσιαστικά των αρθροπλαστικών μας,
του όντως να τις κάνουμε μόνο διαμερισματική. Είναι μια άποψη με την οποία συμφωνούν πολλοί συνάδελφοι, κάποιοι άλλοι όχι. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορεί κάποιος να πει ότι έχει μια εξοικείωση με ένα χειρουργείο, ότι ένας αριθμός 2-3 χειρουργείων επεμβάσεων το μήνα πρέπει να υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο για να μπορέσει σιγά σιγά να αποκτήσει έτσι μια εξοικείωση και για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Συμπερασματικά η αρθροπλαστική τώρα, είτε η ολική αρθροπλαστική είτε η μονοδιαμερισματική, όντως πραγματικά είναι μια πολύ επιτυχημένη ορθοπαιδική επέμβαση. Αν γίνει σωστά, πραγματικά αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου, ζει φυσιολογικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επιβίωση της ξεπερνά τα 20 χρόνια σήμερα, έτσι με τις προϋποθέσεις όλες αυτές που είπαμε. Και η μονοδιαμερισματική πραγματικά είναι εκεί που πιστεύω ότι έχει ενδείξεις, έχει άριστα αποτελέσματα. Ο χρόνος μένει να δείξει αν τα τραβηγμένες ενδείξεις θα δικαιώσουν κάποιους ή όχι. Λένε ότι μετά τη δεκαετία η μονοδιαμερισματική έχει αυξημένα ποσοστά αναθεώρησης. Αλλά όπως είπαμε, είναι νωρίς για να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το ποσοστό των μονοδιαμερισματικών περί 50%. Είναι αυτό που δείξαμε από εκεί. Να ξεκινήσω ανάποδα, λέγοντας ότι είτε είναι 20-30% του ποσοστού των αρθροπλαστικών που κάνει κανείς που ασχολείται με γόνατα, είτε 10 μίνιμουμ το χρόνο. Ναι. Τώρα, δυστυχώς έχει πάει κακό το μονοδιαμερισματική για τον λόγο το ότι έχει πάρει τα data παγκοσμίως από συναδέλφους που δεν είναι εξειδικευμένοι και κάνουν με κακό τρόπο επασχολητώσει αυτή την επέμβαση. Mm. Το οποίο ισχύει βέβαια και για τα πόδια. Αυτό ισχύει για όλες τις επεμβάσεις. Μεγαλύτερος αριθμός. Λοιπόν, και εγώ το τι είναι η βιογραφία σήμερα. 15% των γονάτων είναι κατάλληλα για αμμονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Τα καλύτερα αποτελέσματα που επενδύσει ο Γιάννης δεν οφείλεται στο ότι η μονοδιαμερισματική είναι καλύτερη, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς έχουν λιγότερα προβλήματα και ξεκινάνε με λιγότερα προβλήματα. Είναι καλύτεροι, οι ασθενείς είναι νεότεροι, έχουν αναθέτητα στον αντιδράσιμο κλπ. Στην κατεύθυνση αυτή, και επειδή η μονοδιαμερισματική είναι πάρα πολύ παιδική, ο Μαλκάλο αυτές τις μεγάλες μέρες πέθανε, λέει προσωπικά τον υποϊκρό, μου είπε ότι πρέπει να τις κάνεις με ρομπότ που δεν είναι της ακρίβειας. Ρομπότ που δεν είναι στην απόλυτη ακρίβεια, δεν γίνεις καθόλου. Και επειδή η χώρα μας, για αυτό είναι ένα πρακτικό θέμα, η ολική αρθροπλαστική έχει, όπως το κάνει πρώτα, στα 20-30 χρόνια επιβίωση. Σε αυτούς που έκανα, υπάρχουν αυτούς που δεν πάνε καλά, που δεν βοηθάζουν όταν μας πει κανείς για όλες μέρα, αν υπάρχει ένα ποσοστό. Ένα σημαντικό. Είναι πολύ περιορισμένες οι ενδείξεις και νομίζω κανείς πρέπει να είναι πολύ επιλεκτικός στη μονοδιαμερισματική. Παρά την άντληση που γνωρίζετε τελευταία, κατά όπως σας ζήσα το ρομπότ και τις διαφοροποιήσεις. Α πούμε, σε προσωπικέ μου 80% πάνε αστήμα, εδώ δεν πάνε καλά. Γιατί δεν πάνε καλά, κατά την άποψή μου, χωρίς να υπάρχει εμφανής βλάβη. Όχι, χωρίς να υπάρχει. Καταρχήν, ένα σημαντικό λάθος που γίνεται από εμάς τους ορθοπαιδικούς και. Εγώ θέλω να πω πιο πολύ από απειρία και θα το θυμηθείτε εδώ. Είναι το πιο σημαντικό λάθος που γίνεται είναι ότι πολλές φορές χειρουργούμε πρόημα τους ασθενείς με αρθρίτιδα στο γόνατο. Το γόνατο δεν είναι πως είναι το ισχύο. Το ισχύο δεν είναι μια υποδεινή επέμβαση. Δηλαδή, ενώ το χειρουργείο είναι μια χαρά. Το γόνατο έχει μια ταλαιπωρία, έχει μια ευστροπία. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται ασθενείς οι οποίοι είναι χειρουργημένοι και σου λέει γιατρέ, είμαι όπως ήμουν πριν και λίγο χειρότερα. Αν έχεις την τύχη να δεις μια ακτινογραφία προεγχειρητική, θα δεις ότι κινέζει χειρουργητούνη. Ότι ο ασθενής είχε μια πολύ αρχόμενη αρθρίτιδα. Πρώτο λάθος και βασικό. Το γόνατο πρέπει να έχει χαλάσει. Αν δεν έχει χαλάσει και δεν έχει ταλαιπωρηθεί ο ασθενής, δεν βλέπει μεγάλη διαφορά με τα εγχειρητικά. Άρα, ένας σημαντικός λόγος από αυτά που βλέπω εγώ είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι σίγουρα μια απειρία που υπάρχει, που υπήρχε και σε εμάς όταν ήμασταν πιο νέοι, και βλέπουμε ότι δεν έχει ας πούμε καλή συνδεσμική το balance των μαλακών μορίων που λέμε. Δηλαδή, είναι λίγο πιο χαλαρό το γόνατο έσω ή έξω, αρχίζει και ταλαιπωρεί το ασθενής.
Άλλη βασική αυτή είναι μια φλεγμονία η οποία μπορεί να προκύψει. Το πιο σημαντικό επίσης είναι το flexion και το extension gap. Δηλαδή, να δούμε το πολυεθυλένιο. Αν σου αντίγει 8 χιλιοστά βάλεις 10, μια πολύ μικρή διαφορά, σου γίνεται ένα γόνατο πιο stiff. Ο ασθενής δεν μπορεί να το λυγίσει. Η δισκαμψία δημιουργεί μια αργοδιστροφία στο γόνατο, ένα πόνο πολύ έντονο και μια ενόχληση. Έτσι, αισθάνεται λες και έχει μια μέγκυνη συνέχεια. Αυτές είναι οι πιο συχνές αιτίες που βλέπω εγώ που έρχεται ο ασθενής μετά από ένα άλλο χειρουργείο από κάποια και παραπονείται. Άρα το πιο συχνό που βλέπω τελευταία, δυστυχώς, είναι αυτό ότι χειρουργούμε ασθενείς πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Και το γόνατο είναι μια βάρβαρη επέμβαση για το ασθενή. Όπως είναι το ισχύο, συνήθως δεν έχουν πόνο καθόλου. Λέει, φεύγουν και παίρνουν ένα ντεπόν. Το γόνατο θα πονέσει, θα ταλαιπωρηθεί. Άρα, αν δεν έχει ταλαιπωρηθεί ο ασθενής από πριν, δυστυχώς, έχει σαν ασθενή το ίδιο δυσαρεστημένο και περισσότερο. Αν το συμπέρασμα είναι, και αν δεν μας πεις κάτι στη συνέχεια, το συμπέρασμα είναι ότι 20% των ασθενών που κάνουν ολική ατροπιστική του γόνατος είναι δυσαρεστημένοι, έχουν συμπτώματα. Και είναι αυτό το κενό του 20% περίπου το οποίο υπάρχει, στο οποίο οι εταιρείες αγωνίζονται να δουν τι είναι αυτό. Είναι θέμα. Τελικά έχουν τελειώσει, μάλιστα δεν είναι τελικά σήμερα. Δηλαδή δεν είναι η τεχνική και πώς μπορεί αυτή να γίνει. Αν φταίει η τεχνική, μπορεί να μην φταίει η τεχνική. Αυτά είναι άλλα πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα. Τέλο πάντων, στην ασφάλεια σου πείτε με fixed balance ή με mobile balance τη γύρω. Mobile. Όλα mobile. Αν σημαίνει το mobile. Αν σημαίνει και στη γνήμη και στο. Και στη γνήμη. Και, και πάντα mobile balance. Okay. Και ποσοστό αποτυχίας, ποιο είναι το ποσοστό αποτυχίας που είχαν στην Οξφόρδη στα 10 χρόνια. Πάρα πολύ χαμηλό, ήταν τις τάξεις του 2%. Εκεί έχουν όμως μια τεράστια εμπειρία όμως. Ναι. Εκεί οι συνάδελφοι γιατί. Εντάξει. Ακριβώς. Ο Μάρι ξεκίνησε αυτό το συνεφίδιο. Και μιλάμε τώρα για. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτοί που χειρουργούν εκεί με τις ενδείξεις που αναφέρατε, που είναι σωστές οι ενδείξεις, είναι συγκεκριμένες, αν ακολουθείς αυτές τις ενδείξεις και κάνεις σωστά το χειρουργείο, να μην κάνεις οδεστά. Για να κάνεις πρόκληση στο λάθρα των μάτων. Άρα έμεσα δύο γόνατα χειρουργείται με. Ναι, εκεί είναι. Ναι. Ο Will Jackson έχει κάνει μόνο για μεσοπαπικές πλάτες. Δεν κάνεις εδώ καθόλου όλη την εκεί. Εκεί δεν είναι μόνο. Καλά, εκεί είναι και το. Αν ξεφεύγουμε λίγο από τα. Μην είναι λίγο περιβόλη. Να πούμε κάτι που είναι λίγο παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω προεκχειρητικά, δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει ποιο άρρωστο είναι για μόνο διαμεσοπαπική. Ξέρουμε. Αυτό που έχει την εμπειρία ξέρει. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Υπάρχουν, είναι. Ειδικός έλεγχος που μπορείς να κάνεις και να διαπιστώσεις ποιος είναι κατάλληλος. Δηλαδή δεν είναι κάτι μυστικό. Το θέμα είναι μέχρι που έχεις φτάσει τις ενδείξεις σου εσύ και μέχρι που τις έχουν οι άλλοι. Και τι θα αποδειχθεί στο μέλλον. Υπάρχει και μια έκφραση που είπα ότι δεν κατάλαβα. Άσπρη χαλάρωση. Ναι, υπάρχει άσπρη χαλάρωση. Μπορεί η πρόθεση από την αρχή να έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, να μην έχει μπει όπως προβλέπεται, όπως αυτό και με την τεχνική του τσιμέντου να μην είναι καλή και να χαλαρώσει. Ενώ μπορεί να υπάρχει σχετική χαλάρωση. Ναι, και είναι άλλο κεφάλαιο, πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο δύσκολο. Θέλει μια ομιλία ολοκληρή. Θέλει ένα δεύτερο χειρουργείο, να βγουν όλα τα υλικά, να καθαριστεί, να μπει κάποια προσωρινή πρόθεση, το λεγόμενο spacer, ανάλογα με τις καλλιέργειες, δηλαδή στη μικρόβια έχει, που μπορεί να πάρει από 2 μέχρι 6 μήνες, για τεράστια ταλαιπωρία και μετά ένα τρίτο χειρουργείο. Εκεί, αυτό είναι όντως κάτι καταστροφικό για τον ασθενή και δυστυχώς σε ένα ποσοστό 1%, 1,5% μέχρι εκεί επιτρέπεται παγκοσμίως υπάρχει και η φλεγμόνη, η οποία μπορεί να γίνει και μπορεί να οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει διεγχειρητικά, μπορεί να γίνει αιματογενός μετά από 5-10 χρόνια. Θα κινηθούμε γρήγορα λοιπόν εδώ τώρα στις εισαγωγές του ίσχυου. Είναι δύο παρόμοια πράγματα. Γιάννης είπε πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την. Τις γενικές ενδείξεις, από το μικρό από εδώ, από το. Τα εδώ είμαστε. Λοιπόν, όλα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί όπως γνωρίζετε. Το timeline στο ισχύο ήταν το interposition.
ήταν μετά το excision, το replacement, θα σας τα δείξω σιγά σιγά τι είναι αυτό. Το interposition ήταν μια, πήγαινε κανείς, έβγαζε, πήγαινε στην άνθεση με τα μέσα της εποχής, έβαζε εκεί ανάμεσα κάτι και αυτό ήταν interposition, βάζανε δέρμα κτλ. Αυτά όλα παντελεμάς απέτυχαν. Μετά τα βγάζανε όλα την κεφαλή για να κάνει μια ψευδάρθρωση η οποία είχε το μειονέκτημα που τα αντιλαμβάνεστε όλοι, να ανεβαίνει πολύ ψηλά η γίνα, πολύ κοντά το πόδι, πολύ δύσκολα τέλος πάντων αυτό ήταν της εποχής του. Μετά ήταν το, η χρήση του ελεφαντόδου, του Ivory που ήταν πάρα πολύ διαδεδομένο και αυτό με όλα τα προβλήματα είχε. Ο Ζουντέ, ο προπάτορας της δυναστείας ήταν Ζουντέ, ο οποίος είναι στη Γαλλία. Εφήρμοσε την τεχνική αυτή με το γυαλί που βλέπετε, βέβαια και αυτό απέτυχε. Θα σας εξηγήσω γιατί απέτυχαν όλα αυτά. Αυτή είναι μια εκπληκτική ανθρωπιστική, η μεν από την από εδώ πλευρά τη γνωρίζουμε όλοι, χρησιμοποιήθηκε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, με συγχωρείτε πολύ, κάτι έγινε εδώ. Αυτή εδώ γυρνάει ήταν στο Σάρι, ήταν μια η δεξιά άνθρωπιστική. Ποιος ήταν, δεν είναι pointer αυτό, έχει pointer, δεν έχει pointer, δεν πειράζει. Ήταν λοιπόν, είναι pointer αυτό. Okay. Αυτό είναι το pointer. Yeah. Πολύ ωραία τέλεια. Είναι το Σεσάρι, ήταν μια προσεκτική χωρισμένη, που ήταν πρόγονο των ανθρωπιστικών χωρισμένων. Ήταν μια εκπληκτική λύση, ήταν δύσκολη κλπ. Το έκανε ο Πίτερ Ρίνγκ, ένα σπουδαίο χειρουργό. Αυτό ήταν ο πατέρα τη ανθρωπιστική, ο Τζον Τσάνλεϊ, που σα είπα και πολλέ φορέ ότι στο Βουίγκ, ένα μικρό χωριδάκι έξω από το Μάντσεστερ, κατάφερε να σχεδιάσει αυτή την. Αυτή σε ένα σιόντ, σε ένα μικρό. Ένα 8ο αυτονού που βλέπετε, ένα μικρό καλύβι είχε δίπλα στο νοσοκομείο. Εργάστηκε ο άνθρωπο και έφυξε αυτό το τρομερό πράγμα. Δυστυχώ πάθανε πρόωρα, δηλαδή μα έφυξε μια τεράστια χειρονομιά στο θέμα τη ανθρωπιστική και εισήγαγε αυτή τη χαμηλή τριβή. Το πολυθυλένιο που είναι πολύ σπουδαίο που του έδειξε κανεί πολλιά και στη χρήση των γονάτων και βέβαια και το ακριβικό τη. Κύριε συνάδελφε, το πρόβλημα με τις ανθρωπιστικές είναι δεν είναι πως φτιάξουμε σίδερο πολύ ισχυρό ή πολυεθνείο πολύ ισχυρό, τα φτιάξαμε αυτά. Είναι πως θα ενωθεί η πρόθεση σε πάνω ή στο στουν. Και αυτό μας είπε ο κ. Τσαρόγας ακριβώς αυτό, ότι το losing, το aseptic losing αυτό, το χαλάρωση αρχίζει στο interface μεταξύ τσιμέντου και οστού. Διότι το στουν είναι αυτό που αλλάζει στη διαδρομή και δημιουργείται προβλήματα. Είτε ασύπτος από τη χρήση του, είτε ασυπτικός, διότι μπορεί να κάνει κάποια φλεγμονή. Θα πάμε κάτι άλλο τώρα, πρέπει να προχωρήσω από εδώ. Άμα γίνουν όλα αυτά σωστά, λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή είναι η επιβίωση, είναι πολύ μεγάλη, 25 χρόνια τώρα, 80%, είναι τεράστιες επιβιώσεις αυτές. Αυτή είναι ουσία από τον Dan Berry, από το Mayo Clinic και από τον John Callahan από κάτω, ο οποίος χρησιμοποιούσε τσιμέντο που ήταν ένα εκπληκτικό υλικό. Βεβαίως τώρα εμείς δεν χρησιμοποιούμε τσιμέντο γιατί νομίζουμε ότι είναι καλύτερο αυτό που κάνουμε, χωρίς να είναι αποδεδειγμένα, χωρίς να είναι. Αλλά το κάνουμε διότι είναι ευκολότερο, διότι έχει άλλα πλεονεκτήματα και διότι τέλος πάντων αυτό το τρέντ της εποχής, αν και το τσιμέντο επανέρχεται. Στις νεολικές του γόνατος, θα ήθελα να πω και στον Άρη και ο Γιάννης ξέρει πολύ καλά, ο οποίος χρησιμοποιεί τσιμέντο μετανιώνει. Αυτή είναι η δική μου υπεποίθηση, ακράδαντος υπεποίθηση με χιλιάδες παρασυντικά. Ακράδαντος. Ναι, λέμε τώρα, για να λέμε τι είναι αυτή, να σε νοούμεθα. Και όσοι ξέρετε, καμιά φορά υπάρχει μια θεωρητική πλευρά που τρέχει, η οποία δεν λέει κανένα πρόβλημα. Βλέπετε λοιπόν όταν κάνει κανείς πολύ καλά το τσιμέντο, τι άριστα αποτελέσματα έχει. Αυτός είναι ο Τζον Κάλαχαν, ο σπουδαίος Τζον Κάλαχαν, ο οποίος δημοσίευσε. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα, έχουν γίνει πολλές σπουδαίες μελέτες όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα, την ασφάλεια των ασθενών, τεχνικές σπουδαίες σήμερα. Τα υλικά σας είπαν πολύ σπουδαία. Τις τεχνικές έχουν εξελιχθεί τρομακτικά σήμερα, πάει η εποχή των παλαιών ανθρωπιστικών. Εγώ σε ανθρωπιστική που τη χειρουργούσαμε και την αφήνουμε 30 μέρες στο κρεβάτι, ξαπλωμένο τον άρρωστο. Δεν τον σηκώναμε. Να μου εξαρθωθεί, μήπως είμαστε τώρα. 30 μέρες ήμουν άρρωστο. Ο 10ος στάμος έβεσε μια λάρνα και έφτιαξε ένα γύψο, ένα γύψινο φέρετρο, του έβαζε μέσα εκεί ακίνητους για να κολλήσουν οι μύες τους για να μην εξαρθωθεί. Δηλαδή περάσαμε. Ναι, περάσαμε από ένα μεγάλο στάδιο εξέλιξης και σήμερα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, που είναι πολύ σπουδαίο. Και ο φίλος μου Ιαν Λίερμαν, δεν τον έχετε συναντήσει εδώ, έχετε τακτικά και χειρουργεί μαζί μου, την ονόμασε The Operation of the Century. Και πράγματι σήμερα σε κάθε συνέδριο ανθρωπιστικών αυτό είναι το λόγο ότι αυτή είναι η πιο επιτυχημένη εγχείρηση. Και με συγχωρείτε, η υπόλοιπη χειρουργή που υπάρχει σήμερα στην ιατρική. Η πιο επιτυχημένη είναι η ιατροπλαστική. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Είπε ο Γιάννης πολύ σωστά, καθώς μεγαλώνουμε όλοι παθαίνουμε αρθρίτιδα, συνέχεια αυξάνει αυτό και οι ασθενείς έχουν αλλάξει. Οι ασθενείς θέλουν να τρέχουν, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά πρέπει να τρέχουν. Θέλουν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, θέλουν ένα καλό κόστος. Κόστος όσο αφορά τα υλικά και ως προς τις τεχνικές. Δηλαδή, οι τεχνικές γρήγορες αποκαταστάσεις. Δεν μπορούμε να πάμε τώρα να χρειαζόμαστε 30 μέρες στο κρεβάτι. Και βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη χώρα μας για πολλά χρόνια δεν ίσχυε αυτό, γιατί είμαστε πολύ πλούσιοι με δανεικά λεφτά. Όμως τώρα είναι πολύ σοβαρό θέμα και βρέχει. Και έτσι, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν 3-4 σοβαρά θέματα. Θα τα πω γρήγορα για να σας εξηγήσω τι είναι. Τι είναι η αρχική αρθρομοστική για να είναι επιτυχημένη? Πρέπει να έχει καλή σταθερότητα στην αρχή, να είναι σταθερή, να εξαρθρώνεται, να έχει καλή γεωμετρία, να αναπαράγει κανείς την γεωμετρία του ισχύου πρεπόντος, να έχει κέντρο περιστροφής, το μήκος του λέμε είναι 2 και 3 πόντους κοντύτερο και 4 και πάνω και κάτω κτλ. Να έχει κατάλληλο offset και να έχει καλό αντεβέρσιν. Όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα, μην βασανίζεστε με αυτά. Να ξέρετε όμως ότι αυτό επιτυγχάνεται με πολύ καλό σχεδιασμό. Δεν πρέπει να χειρουργούμε στην τύχη. Πρέπει να, ούτε είναι ακαδημαϊκό να προσχεδιάσουμε την εγχείρηση. Γιατί καμιά φορά που το κάνει κανείς, λέει: α, είσαι λίγο παλαβός, είσαι λίγο αυτό, υπερβολικό, τίποτα. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε πρώην κινητικό στα δε σοβαρά νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα με κομπιούτερ και όταν πει στο χειρουργείο είσαι μέσα. Έχει κάνει απόλυτο σχεδιασμό. Βεβαίως πάντα υπάρχει πιθανότητα κάτι να αλλάξει διαχειριστικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που θα συμβεί σπανίως. Η ρουτίνα είναι να ξέρεις τι πας να κάνεις. Λοιπόν, βεβαίως ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, έχουν έρθει διάφορα robotics, έχουν έρθει διάφορες ιδέες. Δεν υπάρχει αμφιβολία καμία ότι υπάρχει μια πορεία προς τα μπρος και ενδεχομένως αυτά να τα δούμε στον δρόμο μας καθώς περνούν τα χρόνια. Και ίσως και πρέπει να τα δούμε, αλλά αυτά να ξέρετε είναι άλλο πράγμα που υπάρχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα robotics έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή από τους ασθενείς. Δεν ξέρουμε, σας είπα και πάλι, αν είναι καλό πράγμα ή όχι. Δεν ξέρουμε αν προσφέρει κάτι κλινικά στον ασθενή. Αλλά έχουν όμως το δυναμικό και βέβαια έχουν κερδίσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον των αρρώστων. Θα προχωρήσω λοιπόν περισσότερο. Θα σου πω μόνο κάτι. Στην Αγγλία έγινε μια μελέτη όπου πήγαν 100 ασθενείς στο NHS και τους ελέγξαν τι πιστεύουν για το ρομπότ. 50% των ασθενών πιστεύουν ότι το ρομπότ κάνει την εγχείρηση μόνο του. Στην Αγγλία. Φανταστείτε στην Ελλάδα τώρα που μου τηλεφώνησε μια κυρία από τη Βαλίρα της Μεσσηνίας, μια πατριά από τη Ζάτουνα που έχει πρόβατα στη Βαλίρα και είπε: θέλουμε ρομποτικά όμως, εμείς λέγαμε. Εντάξει, θέλετε, παιδιά, λέω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δείτε ποιο είναι το πνεύμα που υπάρχει. Οι προσπελάσεις δεν θέλω να πάμε περισσότερο να πούμε. Οι χειρουργοί, είπαμε και πάλι, έχουν δικές τους απόψεις, έχουν την εμπειρία τους, την εκπαίδευσή τους, τα αποτελέσματα που έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Τι πρέπει να έχει η προσπέλαση? Πρέπει να μπορείς να δεις τι κάνεις, να το κάνεις σωστά, να μπορείς να βάλεις τις προθέσεις που θέλεις, να είναι σταθερές και να γρήγορα να σηκώνεις το ρόλο να κινητοποιηθεί. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, ό,τι προσπέλαση να χρησιμοποιήσεις, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας μας, είναι μια χαρά. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό. Πάει πίσω. Αυτές είναι οι 5 προσπελάσεις που υπάρχουν σήμερα στο ισχύο. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποια νομίζει. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Είναι μια. Οι εργασίες έχουν δείξει, οι τωρινές εργασίες έχουν δείξει, ότι όλες οι προσπελάσεις είναι πολύ καλές και τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα ίδια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ανθρωπιστικής? Είναι να ζήσει πολλά χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Με τις προϋποθέσεις του, τις γρήγορες αποκαταστάσεις. Δεν είναι η ανθρωπιστική αυτό που λέει: εγώ σε 20 λεπτά τελειώνω την εγχείρηση. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι magical. Φεύγουμε λοιπόν και τα λοιπά. Να σας το δείχνω αυτό λοιπόν για το ποιο είναι το best approach. Υπάρχει αυτή η συζήτηση, είναι σαν τη θρησκεία και αυτό ποια θρησκεία είναι καλύτερη. Πρέπει πάντοτε να κάνουμε ανθρωπιστικές που να έχουν πολύ περιορισμένο τραύμα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να μπαίνουμε και να κάνουμε τραύμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ έχω ξάγει αυτόν τον όρο που βλέπετε εκεί πέρα, το RTTA, το Reduced Tissue Trauma Arthroplasty. Η ανθρωπιστική μου είναι πολύ προσεκτική. Είναι μια πολύ λεπτομερή εγχείρηση που για να είσαι πολύ σωστά είναι βάρβαρη, αλλά πρέπει να είναι ταυτόχρονα πολύ προσεκτική. Να είναι το minimum τη βλάβη στα οστά και στα μαλακά μόρια. Και εκεί υπάρχει και αυτό που είπε ο κ. Τσαρούκα για τι ανθρωπιστικέ τη μεγάλη του γόνατο. Τι πρέπει να κάνουμε μεγάλε ανθρωπιστικέ, να βάζουμε μεγάλα μπάλκ υλικά μέσα. Μπορεί να είναι εύκολα τώρα που το βάζουμε, αλλά τι θα γίνει σε 10 χρόνια που θα χρειαστεί κάτι να κάνει κανεί. Ή αν όμοι γέννητο συμβεί ένα κάταγμα την ώρα που το κάνει. Επομένως, υπάρχουν αυτοί οι βασικοί κανόνες. Το MIS το έχουμε κουβεντιάσει άλλες φορές. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια εξέλιξη που έγινε στις ανθρωπιστικές και η οποία συνεχίζεται. Σας είπα ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται, αλλά αυτές οι μελέτες όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα είναι παράγουν τα ίδια μακροχρόνια αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε αυτά. Ας πούμε, η πλαστική χειρουργία, αυτό ο κουτσόγερο, κάνει και τεράστιες τομές για να φτιάξει τους μαστούς στο μηχανισμό, που είναι πολύ λογικό. Αυτό τώρα δεν το κάνει γιατί είναι βάρβαρος χειρουργός, το κάνει γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και είναι μια κοσμητική επέμβαση. Άρα η τομή, όλα αυτά πρέπει να είναι τέτοια που να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με ασφάλεια και με ακρίβεια. Θα φύγω από αυτό λοιπόν και θα προχωρήσω. Πάμε στο σταθερότητα. Η σταθεροποίηση πρέπει να γίνει με διάφορους τρόπους. Πάντως πρέπει όταν τελειώσετε την εγχείρησή σας,
πρόθεμα και το οστού να είναι ενιαία, να είναι δηλαδή σταθερά από την πρώτη μέρα. Όποιος ελπίζει ότι αυτά θα σταθεροποιηθούν στο μέλλον, έχει κάνει λάθος. Ο Τσάνες έσεργας του Τζον Κάλεχαν με τη χρήση του τσιμέντου, τι καλές που είναι. Σας δείχνω εδώ από το Swedish Registry, να ξέρετε ότι οι Σουηδοί ήταν οι πρώτοι που είχαν registries. Στην Αγγλία έγινε πριν από 15 χρόνια, το έκαναν το έκανε ο Πίτερ Μάγκλουσον, το έκανε στο Λέστερ. Εκεί έγινε το πρώτο registry στην Αγγλία, τώρα έχει προχωρήσει. Και αυτά ήταν τα βασικά, ήταν ο Μακλάου εκεί, ο οποίος ήταν στην Αμερική. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν πώς πάει. Αν θα χρησιμοποιήσετε τσιμέντο, θα το χρησιμοποιήσετε σωστά και καλά, θα το καταμίξετε όπως πρέπει, δεν θα το βάλετε με τα χέρια, δεν θα κάνετε αστεία πράγματα, θα έχετε πολύ καλό σύστημα να το παραθώσετε, θα το συμπιέσετε, θα χρησιμοποιήσετε κατάλληλο τσιμέντο, δεν είναι όλα τα τσιμέντα ίδια, έχουν διαφορές. Πρέπει να το βάλετε με μεγάλη λεπτομέρεια και αν το κάνετε αυτά και το κάνετε πολύ καλά, τότε 20 με 30 χρόνια θα είστε ήρεμος. Όμως, γιατρέ μου, θεωρήσαν, το λέω για εσάς που ρωτήσατε, θεώρησαν κάποτε ότι το τσιμέντο είναι κάτι το κακό. Γιατί πολλές αρθροπλαστικές αποτύγχαναν. Και όπως γνωρίζετε, η ιδέα ήταν κάτι φταίει. Τι φταίει, φταίει ας πούμε το τσιμέντο. Τότε λοιπόν ο Ντέντρι Χάγκερφορντ νόμισε ότι φταίει το τσιμέντο και εσύ για τον όρο του cement disease. Ότι το τσιμέντο κάνει μια αρρώστια. Αυτό είναι το κόκκαλο. Και αυτό όμως, ενώ δεν ήταν σωστό, διότι γνωρίζαμε ότι αυτό το τσιμέντο δεν υπάρχει, αυτό οδήγησε στο να σχεδιαστούν προθέσεις χωρίς τσιμέντο. Που σας είπα και πάλι, σήμερα είναι άριστες, έχουν εξαιρετική σταθερότητα, όπως το βλέπετε εκεί πέρα. Από την αρχή έχουν ανατομικές, μη ανατομικές, με διάφορα σχήματα, με σταθερότητα, με διάφορα, αλλά με άριστο αποτέλεσμα. Είναι συμβατά όσον αφορά το υλικό. Και βέβαια έχουν ένα προβληματάκι που είναι αυτό που το λάζουν θα υπένει, ασθενείς που πουνούν εδώ στο Μυρό πολλές φορές και εκεί γίνονται προσπάθειες αλλάζοντας το σχήμα των προθέσεων να αλλάξουν, αλλά είναι ένα γεγονός. Επομένως η αλλαγή ήρθε με with the price, όπως τα λέγαμε για την αλλαγή αυτή. Όμως αυτό πράγματι απεδείχθη ότι ήταν μια πολύ καλή μελέτη, άμα γίνει σωστά και χρειαστεί να αναθεωρήσετε μια σημαντική πρόθεση, είναι σχεδόν αδύνατον. Και να σας δείχνω την βιολογία, πώς γίνεται αυτό τα lamellar bone, πώς δηλαδή σιγά σιγά γίνεται αυτό το interconnection, το interdigitation που κάνει με το οστούν. Σας δείχνω λοιπόν και εδώ αποτελέσματα, βλέπετε και εδώ 20-25 χρόνια, αλλιώς είναι 3%, τίποτα δηλαδή πρακτικός. Άρα λοιπόν, έχει λυθεί αυτό το ερώτημα, είτε χρησιμοποιήσε το ένα είτε χρησιμοποιήσε το άλλο, είναι όλα καλά, με συν και πλην, μικρά συν και πλην και με άριστο πάντοτε αποτέλεσμα. Άρα, τίποτα να πούμε. Επομένως, δεν χρειάζεται να σας πάω περισσότερα, να μην σας ταλαιπωρήσω, σας είπα αυτά που είναι. Σας δείχνω εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό STEM, αυτή είναι η εργασία του Charlie Eng από την Anderson Clinic στη Βιρτζίνια. Στα 20 χρόνια 100% επιβίωση. Βέβαια στα χέρια του Charlie Eng και στα facilities που έχω πάει εγώ, που είναι κάτι το μαγικό και το οποίο δεν είναι ας πούμε εύκολο, αλλά τέλος πάντων είναι ένα γεγονός. Σας δείχνω εδώ ποια ήταν τα προβλήματα με τις δεκαετίες καθώς εξελίχθησαν. Όλα αυτά λυθήκανε, τώρα έχουμε βελτιώσει πολύ την φθορά, την οστεόλυση, τα πάρτεξ που λέγαμε και τώρα φτάσαμε σε ένα πολυθυλένιο που λέγεται cross-link πολυθυλένιο και κεραμικό σε κεραμικό και metal σε metal που είναι κακή ιδέα, δεν ξεχάσετε, το είπε για πριν από λίγο, διότι όλα αυτά απέτυχαν πανταγώδως. Άρα βλέπετε η πρόοδος έχει και τις αποτυχίες της. Σήμερα λοιπόν, άμα χρησιμοποιήσει αυτό το highly cross-link πολυθυλένιο, παρά τα διάφορα λεγόμενα, ο David Murray δημοσίευσε ότι στα 10 και στα 15 χρόνια τώρα η φθορά του είναι 0. Επομένως, δεν ξέρω θα είναι από 15 στα 20, αλλά από 10 στα, έως 10 και έως και 15 χρονιά, αλλά σήμερα λοιπόν ένα κεφαλάκι κεραμικό ή μη κεραμικό μεταλλικό με ένα high cross-link πολυθυλένιο είναι ένα κάπλιν ιδανικό και που να ζει για πάντα. Αυτοί που βάζουν κεράμικο κράμι θα σας πούνε ότι και αυτό είναι καλό και βεβαίως είναι και καλό, δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα από εδώ. Θα σας δείξω μόνο εδώ πέρα, να, εδώ τον έχω τον David Murray, σας δείχνω την εργασία του, αυτή είναι. Λοιπόν, το κεραμικό έχει το πλεονέκτημα ότι είναι inert, δεν έχει καμία αντίδραση, δεν παράγει particles, είναι πολύ καλό. Περάσαμε μια περίοδο πριν 20-25 χρόνια που σπάζανε με τα zirconium, πολλά κεφαλάκια σπάσανε πάρα πολλά, έχουμε τεράστια προβλήματα. Τώρα έχουμε καλό τέτοιο, είναι υδρόφιλο για να έχει λίανση και μικρή τριβή, είναι πάρα πολύ καλό και δεν έχει όντα. Υπάρχουν όμως τα προβλήματά του, μην σας βάλω στην. Είναι πολύ εξειδικευμένα. Και πάμε σε επιπλοκές. Επιπλοκές είναι συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα το εξάθεμα είναι τρομερό. Δεν είναι 3-10%. 3-10% είναι αν το βάλεις και το πρώιμο και το καθυστερημένο και το χαλαρό κτλ.
Είναι πάντως ή θα γίνει στην αρχή ή θα γίνει αργότερα, καθώς φθήρεται το πολυεθυλένιο ή ευθύρεται στο παρελθόν και βλέπαμε να είναι χαλαρές οι προθέσεις μας. Εξαρτάται από το γιατρό και από τον ασθενή. Οι γυναίκες είναι πιο πολύ, πολύ πιο ελαστικές, δεν έχουν καλό μυϊκό σύστημα, συμβαίνει σε αυτό. Συμβαίνει, σχετίζεται με τις προσπελάσεις κατά κάποια έννοια, με τους αρρώστους που δεν είναι compliant, που τους λες μη βάζεις το πόδι έτσι, μη βάζεις το πόδι και το βάζει και το κάνει και επομένως δημιουργεί αυτά. Επομένως βλέπετε ότι όλα αυτά είναι πολυπαραγωγικά και ένας παράγων αυτών είναι να βάλεις και στραβά τα εμφυτεύματά σου. Αυτό το αναγνωρίζεις εύκολα και είσαι τυχερός, γιατί πολλά εξαρτήματα, να ξέρετε, δεν αναγνωρίζουμε γιατί εξαρθρώνονται και δεν μπορούμε και τη λύση. Σας δείχνω διάφορα εδώ πέρα. Η φλεγμονή, μη σας πάω περισσότερο, σας είπε ο κ. Τσαλούχας ότι είναι σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να έχουμε ασθενείς προετοιμασμένους καλά, να έχουν πάρει ειδικά όπως πρέπει σωστά, το δέρμα να γίνει σωστά, τα εργαλεία και τα αυτά να τα πετάμε, να μην βάζουμε σε δουλειά χρησιμοποιημένα που έχουν τρύπες και περνάνε διάφορα πράγματα μέσα, να χειρουργούμε γρήγορα, να μην παίρνουμε τη διαθερμία και κάνουμε cremation και με τους ιστούς. Η διαθερμία είναι να πάνε να κομπλήσεις το αγκιάκι, να το πιάσεις, να το κάψεις και εκεί να σταματήσεις, όχι να τα κάνεις όλα μαζί, και να αποφύγεις και τις μεταγγίσεις. Εδώ είναι η ταξινόμηση, αν σου τύχει είσαι, αυτό είναι που θα γίνει, θα είναι η πρώιμη και θα είναι η χρόνια και η αιματογενής βέβαια. Στο τελευταίο θα σταθώ, που είναι οδηγία στον ασθενή, στα δόντια σας να προσέχετε, να μην κάνετε φλεγμονές, να μην κάνετε ρολιμόξεις, να είστε πάντα πολύ προσεκτικοί για να αποφύγετε αυτά. Αν όμως σας τύχει, τότε πλέον πρέπει πρώτα να τη διαγνώσετε με μεγάλη διαπτωμένη. Υπάρχει αυτό το Masculine Perception International Society που έχει βγάλει αυτά τα κριτήρια, σε ARP πάνω από 100, aspiration, άμα έχετε κύτταρα, έχετε φλεγμονή. Επειδή οι χειρουργοί δεν θέλουν να πιστέψουν την φλεγμονή, τα καθυστερούν αυτά, τα λέει πάρει λίγα τύπη, σε λεξανέλα, όταν ξανάρθει είναι ακόμα χειρότερο ο άρρωστος και θέλει ακόμα βαρύτερη εγχείρηση. Άρα λοιπόν, όταν ισχύει αυτό, σε ARP, ρακέτηση, βρήκες κύτταρα, είναι φλεγμονή, ευχαριστώ, χαίρετε. Με θάρρος στον ασθενή, ή αν δεν μπορείτε να πάτε εσείς, να πάει ένας άλλος γιατρός και να πει κοιτάξτε, έγινε αυτό. Είναι νόμος αυτός. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει wishful thinking σε αυτά. Η θεραπεία είναι ανάλογα αν είναι πρώιμη ή γρήγορη. Θα θυμάστε ότι αν πάτε γρήγορα και τα αλλάξετε όλα, μπορεί να ξαναέχετε φλεγμονή σε μεγάλο ποσοστό, 40% υποτροπή. Πρέπει να κάνετε το κλασικό που είναι αυτό το πολύ κλασικό πράγμα. Να βρείτε αυτό το slime, να πάτε μέσα, να τα καθαρίσετε όλα, να μην αφήσετε τίποτα, να καθαρίσετε τέλεια κλπ. Και εργάτε σε δεύτερο στέδιο την αρθροπλαστική σας. Να βάλετε ένα spacer και τέτοια. Και το άλλο που είναι πολύ σπουδαίο θέμα στις αρθροπλαστικές είναι αυτό που βλέπετε, το DVT και οι πιθανές πνευματικές εμβολές. Ο καθηγητής είναι εδώ να μας πει τι θέλει. Υπάρχουν πολλές από τις καθηγητές, όπως γνωρίζετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα ότι στην Αμερική χρησιμοποιούν μόνο ασπιρίνη και μπότες. Σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν χαμηλού μοριακού βάρους, εκτός από την Αγγλία, χαμηλού μοριακού βάρους υπαρίνες. Στην Αμερική υπάρχει αυτή η τάση με τις μεγάλες εργασίες που πολλοί πιστεύουν ότι είναι λάθος, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο ασπιρίνη. Και χρησιμοποιούμε μόνο ασπιρίνη. Ο Θεός να τους φυλάξει. Αλλά πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς εδώ χρησιμοποιούμε καλύτερα και πιο αυστηρά σχήματα προστασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν δεν το κάνετε αυτό, ένα στα δύο ισχύει και σχεδόν όλα στα γόνατα θα υποστούν το πρόβλημα αυτό. Και βέβαια. Τελευταία έχει προσθέτει το Tranexamic Acid, πάλι είναι να κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Λένε ότι αυτό βελτιώνει και βελτιώνει με δεψευμένες εργασίες την απώλεια του αίματος διαχειρητικός. Το χρησιμοποιούμε συστηματικά, το χρησιμοποιούμε και στο τραύμα πλένοντάς το και τέτοια πράγματα. Σας δείχνω εδώ τις αναλογίες για τους χειρουργούς και φαίνεται ότι να μην έχει επιπλοκές, διότι υπήρξε μια περίπτωση που έλεγαν ότι αυτό μπορεί να κάνει να είναι υπεύθυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια. Φαίνεται ότι δεν είναι. Αλλά σας ξαναλέω και πάλι ποια είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια όλα αυτά να ξέρετε πλέον σιγά σιγά η δουλειά μας, όπως διατάνε τα προσωπικά δεδομένα, όλα πια έχουν μπει στον νόμο, έχουν όλα ελέγχονται παγκοσμίως, είναι αυστηρά, υπάρχουν guidelines, υπάρχουν outliers, υπάρχουν μετρήσεις, θα έρθουν και στη χώρα μας, είναι θέμα χρόνου να έρθουν αυτά που θα δείχνουν ποιος είναι μέσα στο γενικό όλο κλπ. Και πάντως, επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, να περάσουμε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπε ο κ. Δημητρούλης, όντως το ισχύει έχει υπάρξει την παράσταση από όλους τους χειρουργούς. Εμείς την καλύτερη μέρα μας είναι τα καλύτερα που θέλετε, που είναι εντυπωσιακό, αλλά για να σας δείξει πάνω και 100% του δραστηρίου που σου πήγε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο θεματάκια που ήταν με τον κ. Δημητρούλης, αλλά είναι η προσπέλαση. Όντως οι προσπελάσεις έχουν αλλάξει πάρα πολύ και όντως η τάση είναι να δραματίσουμε στον έντο λιγότερο. Η καλύτερη προσπέλαση, βέβαια, λέει παγκοσμίως ότι είναι αυτή που γνωρίζει καλύτερα ένα χειρουργός.
με αυτή που λέει ισχύει όμως καλύτερα. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, σίγουρα μειώνονται οι τομές όλων τα χειρουργεία, αλλά με αυτή που έχει εξοικειωθεί, εκεί έχει τις ελάχιστες πιθανότητες να έχει κάποιες επιλογές. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα ήθελα να πω είναι ότι όντως κάποια στιγμή παρεμηνεύσαμε την ιστορία που σημαίνει. Εγώ έχω την τύχη να δω και εσείς σίγουρα ισχύει το προσχωρημό του κ. Στάμου, ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους που ήξερε πραγματικά την τέχνη του Σιμέντου. Εννοείται στέμ και φωτήρες, 30 χρόνια, 35 χρόνια, λες και γίνανε χθες. Άρα η μετάβαση του ενεργειακού είναι από το Σιμέντο στα Πρεσπίτ, ίσως έγινε από την απειρία που είχαμε εμείς σιγά σιγά που δεν μάθαμε πολύ καλά τις ελληνικές του Σιμέντου. Και όντως οι νεότεροι συνάδελφοι σήμερα δεν ξέρουν καν πώς πρέπει να βάλουν ένα στέμ στην εταιρεία. Δηλαδή δεν έχουν ιδέα και θέλουν πολύ κακό. Άρα ίσως δεν έφταιγε το Σιμέντο, ίσως έφταιγε η δική μας που δεν μάθαμε το πώς να χρησιμοποιούμε το Σιμέντο. Και ένα ακόμα θεματάκι θα ήθελα να πω και για τους νεότερους συναδέλφους, αυτό που βλέπω εγώ πάρα πολύ συχνά την ευθέστερη ισχύ, επειδή όντως τα διδάμεις είναι πάρα πολύ καλά πλέον, η σταθεροποίηση του βιβλίου, στη λέω και τις φωτίες πλέον δεν χαλάνε, είναι πολύ δύσκολο, δεν χαλαρώνουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και στα πολυεθνή, το οποίο έχουμε και τα οποία όντως είναι πολύ υψηλής ανάσχεσης κατοχής. Μπορούμε να δούμε μια φορά στο πολυεθνήνιο. Πώς μπορεί να συμβεί, μπορεί μια σειρά που είχαμε πριν το αποφέλεια να πούνε λίγο αρθηματικά. Ή ακόμα και την ώρα που θα βάζουμε εμείς το πολυεθνήνιο, θα το αποσυξέρουμε, να τραυματίσουμε δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουμε τους ασθενείς που χειρουργούμε κάθε 2 χρόνια. Με μια απλή εθνογραφία, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί αν ο σχεδιασμός που αναφέραμε αρχίσει και θύεται το πολυεθνήνιο, ο ασθενής δεν μπορεί να έχει ένα σύμπτωμα, δεν το καταλαβαίνει. Δεν θα πάει στο γιατρό για το πράγμα. Τα προϊόντα όμως αποδομής φοράς του πολυεθνήνιου είναι αυτά που κάνουν μια φοβερά μεγάλη οριστική καταστροφή. Οι καταστροφικοί τομείο κάνουν μια παγωγήτωση, το οποίο είναι τρομερό. Κάνουν τρομερή οριστικότητα. Και βλέπουμε ασθενείς να έρχονται με ένα φθαρμένο πολυεθνήνιο χωρίς καθόλου ενοχλήματα, σχεδόν καθόλου ενοχλήματα, και να έχει διαλύσει, όπως κάναμε μία από χθες, και το μηλίο και την μεθάνη αυτά τα προϊόντα αποδομής του πολυεθνήνιου. Άρα είναι καλό τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια και μετά 15 κάθε χρόνο να πούμε στον ασθενή πόσο σημαντικό είναι να δώσει μία χτινογραφία, μία απλή χτινογραφία. Μπορούμε όντως να δούμε με κάποιες μετρήσεις που κάνουν αν έχει πρόβλημα το πολυεθνήνιο. Αν το δούμε αυτό, είναι μια επέμβαση 10 λεπτών, αλλάζει το πολυεθνήνιο και ο ασθενής λοιπόν είναι ένα μεγάλο ρεπίσιο, ένα πολύ ωραίο χειρουργείο, μια μεγαλύτερη πορεία και για εμάς είναι αυτό. Έχετε κάποια ερώτηση, κάτι οτιδήποτε. Έχω ερωτήσει πολλέ. Από τον κύριο Γιάννη. Γιατί είναι πιο ηλικιωμένο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει να είναι. Θα ρωτήσω το πρώτο. Beauty before age, να κάνει τα πράγματα. Ήθελα να ρωτήσω, ο σωματότυπο, αν είναι παχύ αδύνατο, είναι τρόπο για να επιλέξει την προσπέλαση για το ισχύο. Ο δρόσος, ξέρω εγώ, θέλει μπροστά, θέλει από πίσω, πώς... Όχι, απάντησε, ναι, όχι, δεν υπάρχει. Αυτό που μπορεί και την παιδί είναι τώρα, κοιτάξτε. Τώρα ο σωματότυπος... Ο σωματότυπος είναι το ένα πράγμα το οποίο είναι ασφαλιστικό μας, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην έμπρη, κύριος Μπεριάννης, πολύ σωστά. Έχουν τροποποιήσει ακόμα και στους διβερικούς ζήλους και πέντε υπαρχίσαν οι ασθενείς. Θα θυμάστε ότι ο χειρουργός που ξέρει να κάνει μια προσπέλαση μπορεί να κερδίσει το πλάτος που απαιτείται για τον μήκους. Επίσης, να θυμάστε ότι η επούλευση των δωμάτων δεν γίνεται επί μήκους, δεν είναι ακρός όπως λέμε. Επομένως, όταν πάμε άλλοι 8 εκατοστά ή 18 εκατοστά ή 22 εκατοστά, προλάβει στον ίδιο χρόνο. Δεν έχει μεγαλύτερο ή μικρότερο χρόνο. Επομένως, όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι εγώ θα αλλάξω προσπέλαση γιατί κάποιοι άλλοι είναι βεβαίως. Ένας πολύ παχύς ασθενής, ο Γιάννης Σαράς, υπάρχει πολύ παχύς ασθενής, είναι ένα σοβαρό και δύσκολο πρόβλημα. Και η παχυσαρκή, να ξέρετε, δεν είναι στην προσπέραση, είναι στις επιπλοκές μετά την εγχείρηση που είναι περιμένες. Και όταν λέτε νόν σήμεν, δηλαδή είναι το πολυεθυλένιο που έχει αντικαταστήσει το τσιμέντο. Όχι, όχι. Τα εμφυτεύματα στεθροποιούνται πάντοτε πάνω στο στον και στεθροποιούνται με ρετσίνη στην αρχή και κολοφόνιο.
Και στη συνέχεια με οστικό τσιμέντο. Το οστικό τσιμέντο είναι ακριβικό τσιμέντο των δοδιάδων. Αυτό που ζούμε σαν λίγη επίση ότι είχε πολύ καλή και είχε χρόνο, είχε handling time στο ονομάζουμε. Χρόνο δηλαδή μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, να το λειτουργήσει, να το πλάσει, να το βάλει. Και είχε χρόνο κυρίω γρήγορα. Και μετά αυτό δεν έκανε σύγκρουση. Πήρε το τσιμέντο. Το τσιμέντο είναι ότι όταν τα χώσει ελαφρώ συρρυκνώνεται. Και αυτή η αδράση ρύθμιση στο μικρό σε χώρο σε σχέση με το Indigitation. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο να ξέρετε να χρησιμοποιήσετε στην κατάλληλη φάση του κουτασμένου είναι το είναι δε σαν ζυμαράκι μαλακό. Με τη μεγάλη τεχνική να το σπρώσει να μπει μέσα στο κόκαλο και να κλειδώσει στο εσωτερικό προς του και τότε να την προθεσή σας η οποία προθεσμένα είναι για αριστερή, να κλειστράει μέσα. Έτσι λοιπόν το τσιμέντο είναι για να δημιουργεί ένα μανδύα και ένα, ας το πούμε, ένα μέαλιν μεταξύ του οστού που είναι ανώμαλο και της προθέσεις που είναι δεδομένου σχήματος. Και αυτό μπαίνει μέσα στον τρόπο και δημιουργεί αυτό το πράγμα. Ένα σχετικό. Ακριβώς. Δεν βλέπαμε πώς φαίνεται το τσιμέντο, εγώ το πρόλαβα ευτυχώς, το γυριστά, το λίγο ζώπλο. Καταρχήν το σφοβόδες ας πούμε το πλέον εδώ πολλή ώρα, έτσι ώστε δεν υπήρχε σταγόνα από αίμα. Σταγόνα που ήταν εντελώς στεγνό όσο είναι δυνατόν από το βάρο. Ήταν κάτασμα. Έτσι ώστε το τσιμέντο να μπει μέσα στι δοκίδε τι οστικέ, χρειάζεται πολύ καλή πρόσφαση. Και πρέπει να έχει και κάτι άλλο, την αίσθηση μετά να του μπρόχνει το παραγωγικό επίπεδο από μέσα. Τα περιθώρια που έχει είναι πολύ λίγα. Πρέπει γύρω-γύρω από το στέλ να υπάρχει ένα μανδύα 2-3 χιλιοστά. Δεν μπορεί στην μία μεριά να είναι 4 χιλιοστά και στην άλλη ένα, θα σπάσει. Εγώ τη λάστα τσιμέντο. Σπάσει το τσιμέντο. Άρα πρέπει να έχει πολύ καλή αίσθηση μπρόχνοντα την ποτήρια μέσα που δεν βλέπει από πίσω. Θα πρέπει να έχει παντού 2-3 μέτρα. Εδώ ένα χιλιοστό και από 5 χιλιοστό έχει αποκτήσει την ζωή. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και πραγματικά πρέπει να το ξέρει κάποιο πολύ καλά για να μπορεί να το κάνει. Αλλιώ έχει πλήρη αποτυχία. Είναι λέει τραγικό. Μεταλλικέ κεφαλέ φύρονται. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεταλλικέ κεφαλέ, όταν έχουμε. Τότε που ήταν, γιατί είχαμε διαβάσει κάπου ότι ένα σύμπαν είχε βρει μεταλλικέ έσπαζε μικρό, μικρά κομματάκια φεύγανε από τη μεταλλική κεφαλή και έκανε αιματογενείς. Μάλλον γιατί για τη μετάβαση τώρα, για τη μετάβαση. Ναι. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και πριν, όταν είχαμε πάει πριν 12-15 χρόνια στον Καναδά που κάναμε για τις ιστορικές επιφανίες του ισχύου και μας είχαν μαζέψει σε έναν αντιπρόεδρο και μας είπαν ότι όλα είναι τέλειο, ότι δεν υπάρχει γιατί η μετάβαση έχει κατηγορηθεί και η χαρακτημαγένωση και έχει πράγματα στο παρελθόν. Και όπως επίσης είχε απαγορευτεί σε γυναίκες που πιθανόν θα εγκυμονούσαν ή θα θυλάζαν όλα και όλα αυτά. Και είχε λοιπόν την εκλογή που μας έλεγε η κυβέρνηση των θυμάμαι στο λέμε αυτό, όλα καλά, όλα ωραία. Και μόλις του θέσαμε την ερώτηση, αν έχουμε μία νέα κοπέλα, η οποία πρόκειται να μείνει έγκυος και να θυλάσει τα σκάφη μηχανίες, για να πάση να έχει καλύτερο σε αυτήν την κάνει. Οπότε από εκεί καταλάβαμε ότι όλα αυτά που λέγανε, αλλά το μέτρο με μέτρο μας έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, γιατί το έχουμε τουλάχιστον σήμερα καταλήξει τώρα μελλοντικά. Σίγουρα θα υπάρξει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις επιφάνειες αυτές και ίσως να υπάρχει κάτι σίγουρο καλύτερο. Υπάρχει μου, κύριε Πηγιάννης, υπάρχει η χρήση του στο μέταλλο, παρήγαγε ιόντα μετάλλων. Το φορτίο των ιόντων αυτό μελετήθηκε. Έγιναν πολλές σπουδές εργασίες, ήταν σπουδές στη Φινλανδία, ο Βυσσούρη, αν έχει καρκινογένεις και πολλά πράγματα. Και πάση περιπτώσει αυτό που βρέθηκε, βρέθηκε μια σπουδαία στην Τρίμονη που φανόταν στο Βρίστο. Οι ασθενείς οι οποίοι είχαν μέτρο σε μέταλλο, είχαν ιόντα, τα οποία ιόντα αυτά είχαν χρωματοσωμικές αλλαγές. Είχαν αυτό που λέμε, αυτός που λένε ήταν translocation, ξέρετε τον όρο translocation, και ξέρετε και τον αλεκτροϊδισμό. Έγιναν κύτταρα, έγιναν γονίδια που σάλαζαν θέσεις το ένα στο άλλο. Εξού και βγήκε τότε η αρχική οδηγία να μην γίνεται σε γυναίκες που πρόκειται να κάνουν παιδιά. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια όμως ακολούθησε ένα τρομερό φαινόμενο που οι ασθενείς αυτοί κάνανε μια περιβάσκουλα σελουλάιτιδα. Δηλαδή από τα αγγεία έτσιαν μεγάλες αλλοιώσεις, μεγάλες βλάβες και βλέπουμε ξαφνικά, λέει Γιάννη μου, αυτή η μία γύρω-γύρω πίσω από τις προθέσεις μια μεγάλη οστική, μια μεγάλη οστεόλαση. Αυτές λοιπόν οι βλάβες, αυτές ήταν πολύ σπουδαίες και οφείλονται στην παραγωγή των ιόντων. Σταμάτησε αμέσως η διαδικασία αυτή. Διατηρήθηκε ελαφρώς το ρησέφασμα που είναι μεγάλες κεφαλές και οι λόγες μεγάλες κεφαλές είναι μικρότερα.
Και η Ντεπίου έχει αυτή τη στιγμή βάλει στην άκρη 5 δισεκατομμύρια για τα δικαστήρια που τώρα τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ενθουσιασμός τώρα. Αυτή είναι και στο μέταλλο μετά την καταλήφθη πλήρως. Λίγοι κάνουν, ο Ντέβιτ Μακμίν κάνει λίγο στο Μπέρκ, κάνει αυτό το ρεσέφασε, που ήταν της μόδας και το οποίο απεδείχθηκε και κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Και πληροφορούμε τους φίλους μου τώρα, οι οποίοι συνεχίζουν τις μεταφράσεις, ότι και εκεί, αρχίζει τώρα να φαίνεται ότι κάνει άλλο κάτι το φαινόμενο την περιτερική δύσφαση. Κοιτάξτε, με τις εταιρείες εμείς είχαμε πολλά προβλήματα και συνεχίζουμε να έχουμε, και γι' αυτό είπα και στους συνοδεύτερους συναδελφούς, επειδή την έχουμε πατήσει κυριολεκτικά στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και είχαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα και έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τους ασθενείς. Είναι καλό να είμαστε επιφυλακτικοί, να πηγαίνουμε στα πιο σίγουρα και σιγά σιγά να δοκιμάζουμε και νεότερα πράγματα. Αλλά όχι, λέει, στο παρελθόν την έχουμε πατήσει τρομερά. Τρομερά. Έτσι. Μιλώντας για το τσιμέντο, παλιότερα βλέπαμε αγκιακές επιπλοκές από τσιμέντο, ένας χημικού εγκάρματος στα Λαγόνια, στην Αγία. Είχα τύχει να χειρουργήσω 3-4 περιπτώσεις στο Λαϊκό Νοσοκομείο ακόμη. Τελευταία χρόνια νομίζω ότι δεν έχει πάψει αυτό. Συνήθως αυτό γινόταν από λάθος δικό μας. Η διαφυγή τσιμέντου, γιατί φτάνει στους 90 βαθμούς, αν μου ξεφύγει εμένα και πάει είτε προς το Ισχυακό, να ευρωπαιζόταν είτε μπροστά από εδώ, δηλαδή είναι ιατρογενός αυτή η ιστορία. Είναι σπάνιο αυτό. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Διότι τσιμέντο δεν είναι εξώτερο από τα ψυχή. Και όταν κανείς φάζει, μου το πάτε το καταβρέχει, το είναι θυμό. Δεν έχει εξοικείωση να έχει. Να φάζει, να φάζει. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω αφορά το θέμα της θρομποπροφύλαξης. Ποια είναι η διάρκεια θρομποπροφύλαξης που συνιστάται, γιατί το ισχύω ή για τις αρθροπλαστικές γόνατος είναι παρόμοια ή είναι... Το ίδιο, το ερχόμαστε είναι το ίδιο. Ένας μήνας είναι αρκετός. Κοιτάμε λίγο να το μειώσουμε τώρα λόγω της πιο άμεσης κινητοποίησης, αλλά φοβόμαστε. Ναι, γιατί οι αρχικές οδηγίες που λέγανε για μια εβδομάδα τελικά φάνηκε ότι είχαμε πολλά θρομβομβολικά επεισόδια και έτσι πήγαμε στο μήνα και... Τώρα έχουμε μείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εκεί, εμείς τουλάχιστον. Ενώ έχει λόγο δίκαιο να βρείτε... Έχει η αυτοδική εταιρεία, έχει γράψει ένα βιβλίο, φτιάξαμε μια επιτροπή και πέρασε ένα βιβλίο για το Τεκάι Λάνς και η θρομβομβολοφύλαξη. Είμαι ο Σάββος Σουρμανής, είμαι ο πρόεδρος. Και ρούσα πάνω κλπ. Και έχουν καταλήξει ότι πρέπει να έχει κάτι που να είναι μέσα στην ασφαλή, στα ασφαλή δεδομένα. Γιατί ξέρετε, θα είμαστε δικαστή, τι θα κάνεις. Καταλήξαμε λοιπόν 5 εβδομάδες, γιατί αυτό ήξερε τώρα. Γυρίζουμε πάλι σε αυτό το παγκάσιο. Κάτι που κάνει πολύ ωραίο, που πέρασε απαρατήρητο. Μια άνθρωπος σχηματίζει 30 μέρες τουλάχιστον για να πείξει ότι αρχίζει το γόνατο και ομαδοποιείται. Μέχρι τότε ο ασθενής περπατάει, δεν είναι. Ο ασθενής περπατάει περιορισμένα, αποφύγει να περπατήσει, ξαπλώνει περισσότερο. Νομίζω είναι πρόβλημα στο να κάνει. Είναι ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, αυτό είναι ο χρόνο. Δεν είναι μόνο ότι θα να περπατά 5 λεπτά την ημέρα, είναι να περπατά για μια βάση τρόπωση. Εδώ στο πράγμα βγάζει τι ώρε και παθαίνει. Σα ευχαριστώ πολύ. Αν δεν μπορεί να ρωτήσει κάτι. Ήθελα να ρωτήσω τα κατάγματα που μπορεί να συμβούν μετά αρθροπλαστική στα έχουν σχέση με την τεχνική. Τραυματικά. Υπάρχει κάποια μελέτη για το ποσοστό των καταγμάτων ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται, αν παίρνει τσιμέντο, αν δεν παίρνει αυτό. Άκουσα και δουλειά. Δεν νομίζω έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Πώς αν είστε πολύ απρόσεκτος και κάνετε κάποια μπλάκα στο στούντι και κάνετε πώς θα κάνουμε εμείς τα εγχειρητικά κάτι. Δεν έχει κορένα μου. Που και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε μια φίλη με τον Δία τρομάνει. Σε το μία, να προσεχθεί παραπάνω. Το θέμα είναι να το καταλάβεις, να βάλεις ένα σύρμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.